que son como un sueño. Por tu amor. Por tu amor. Ήρθα μόνο για να σε πληροφορήσω ότι σε έχουμε διαγράψει από τη φιλανθρωπική μας λέσχη. Γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Μας είπες πως ο άντρας είναι ένας παλιάνθρωπος. Στείλαμε γράμμα στον κυβερνήτη όπου τον καταγγείλαμε και φτάσαμε να του τηλεφωνήσουμε και να του ζητήσουμε ακόμα και να τον απολύσει. Και όπως αποδείχθηκε, ο άντρας είναι ένας τίμιος άνθρωπος. Ξέρεις πως φανήκαμε, σαν γριές κουτσομπόλες. Πες μου, συμφωνείς για τη σχέση της Μαρίφε και του γιού μου? Να σου πω, έχω τις αμφιβολίες μου. Ο Νταβίτ θαυμάζει πολύ την κόρη σου και αυτό είναι μια καλή αρχή. Και αφού τη ζήτησε να τον αραβωνιαστεί, σημαίνει πως την αγαπάει και πως ξέρει πολύ καλά την κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει με τη Μαρίφε. Ρακέλ, σε αγαπώ. Όχι πιο πολύ από ότι εγώ, Ελισέο. Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μου πάρει για να βγάλω το... Θα περιμένω. Ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα ήσουν εσύ. Ούτε εγώ. Έζησα πολύ γρήγορα, Νταβίτ. Ήθελα να ρουφήξω τον κόσμο. Είχα τόση ανάγκη να βρω την αγάπη που ποτέ δεν κατάλαβα πως ήταν τόσο κοντά μου. Θα δουλέψω για σένα και το μωρό. Και δεν θα ντρέπεσαι για το τι λέει ο κόσμος? Όχι, γιατί εγώ ξέρω το τι αξίζεις και ποια είσαι. Θα πάω να φέρω ένα καφέ και γυρίζω αμέσως. Θέλετε κι εσείς? Ναι, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ, κόρη μου. Εμπρός. Κύριε, συνέβη κάτι πάρα πολύ φοβερό. Τι έγινε, Λετίσια? Ήρθε η κυρία Μιράντα και πήρε το μωρό της κυρίας Σιέλο. Μα τι συμβαίνει? Η Μιράντα πήρε το μωρό μας, Σιέλο. Όχι. Μιράντα, Μιράντα, βιάζομαι πολύ. Μιράντα, πρέπει να πάω οπωσδήποτε να προλάβω την πτήση. Όχι, Χουλιάν. Δεν πρόκειται να πας πουθενά. Εμένα δεν έπρεπε να με προδώσεις. Όχι, δεν μπορεί. Η κόρη μου. Ηρέμησε, Λετίσια. Πριν πόση ώρα την πήρε? Δεν ξέρω, κυρία. Δεν είχα προσέξει τι ώρα ήταν. Έχασα τις αισθήσεις μου. Η κυρία με χτύπησε με κάτι. Δεν ξέρω αν ήταν πιστόλι ή κάτι άλλο. Με τι, με πιστόλι? Αχ, μη δίνετε σημασία σε μένα. Ανησυχώ πάρα πολύ. Ερχόμαστε εκεί, Λετίσια. Τι συμβαίνει? Η Μιράντα έκλεψε την κόρη μου και την πήρε μακριά από το σπίτι του Μάρκο. Πώς? Εσύ να γυρίσεις στο σπίτι, Μάρκο. Εγώ θα πάω στην αστυνομία για να την καταγγείλω. Μετά θα γυρίσω εδώ. Πάρτε μαζί. Πάμε. Πες τους να ψάξουν παντού. Έλατε, πάρτε. Η Μιράντα έκλεψε το μωρό. Έλα, βρες. Έλα. Πάψε. Θα τελειώσω μαζί σου μια για πάντα. Θα είναι τόσο εύκολο. Όμως όχι, θα με βοηθήσεις. Είμαι πολύ τυχερή και να το είχα σχεδιάσει έτσι δεν θα είχε πετύχει τόσο καλά. Έλα, πάψε! Εγώ φταίω για όλα. Εγώ την άφησα με τη Λετίσια. Κοίτα, πώς μπορούσες να φανταστείς πως θα πήγαινε στο σπίτι εκείνη η τρελή? Μα αν συμβεί τίποτα στο μωρό της και θα πεθάνω, Μπρίζα. Έλα, θα τη βρουν. Ηρέμησε πια. Κοίτα, ο Μάρκο θα κινήσει γη και ουρανό μέχρι να τη βρει. Όχι, εσείς δεν την ξέρετε τη Μιράντα. Είναι άρρωστη, είναι αδίστακτη και είναι ικανή να... Όχι, σε παρακαλώ, Θεούλη μου. Πάμε στην αδελφή σου να δούμε τι νεότερα υπάρχουν, ε. Ναι. Κάλεσα την αστυνομία, μου είπαν πως όπου να είναι έρχονται. Πες μου, τι σου είπε η Μιράντα ακριβώς? Τίποτα, μόνο πως είχε το δικαίωμα να δει το γιο της. Δεν έπρεπε να την αφήσω να μπει. Και τι έγινε και πήρε την κόρη μου? Πήγε να πάρει το μωρό της, όμως αντί γι' αυτό πήρε το δικό σας. Προσπάθησα να την εμποδίσω, όμως τότε με χτύπησε. Το κλάμα του μωρού ήταν που με συνέφερε. Το καημενούλι δεν θα κατάλαβε τίποτα. Μα και σε χτύπησε με πιστόλι. Μαμά, πάρε την οπλισμένη. Ηρέμησε. Είσαι σίγουρη πως ήταν πιστόλι? Δεν ξέρω. Νομίζω πως ήταν. Εγώ είμαι υπεύθυνη, κύριε. Εμπρός. Γεια σου, αγάπη μου. Πόρε του αμόρε, η
ojos que son como un sueño, por tu sonrisa, por tu amor y por tus ojos que son como un sueño. Miranda, ¿pού είσαι, πες μου? Φροντίζω το κοριτσάκι σου. Είναι πολύ όμορφη. Βέβαια, κλαίει λιγάκι, όμως. Άκουσα την. Μιράντα, τολμείς να κάνεις κάτι κακό στην κόρη μου. Άκουμε, Μάρκο. Αυτή που μπορεί να απειλεί είμαι εγώ. Γιατί εγώ έχω το βρώμο παιδό σου στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Μιράντα, Μιράντα, δώσε μου πίσω την κόρη μου. Δώσε μου το Μάρκο, γιατί δεν θα την ξαναδείς. Μιράντα, τι ακριβώς θέλεις? Λίγη από την προσοχή σου, αγάπη μου, ε. Πάψε. Αχ, ζωή μου, με έχεις παραμελήσει τόσο πολύ τελευταία, αγάπη μου. Μιράντα, ηρέμησε. Πες μου που είσαι, σε παρακαλώ. Στο διαμέρισμα του Χουλιάν. Μην το κουνήσεις από εκεί. Ερχόμαστε αμέσως. Ναι, σε παρακαλώ, θα σε περιμένω. Και θα χαιρόμουν αν έφερνες μαζί... Και την αγαπημένη σου σχέλο. Τι θέλει? Θέλει σχέλο κι εγώ να πάμε να πάρουμε το μωρό. Πάμε. Πάρτε την αστυνομία και πείτε τους πως θα είμαστε στο διαμέρισμα του Χουλιάν. Εντάξει. Αχ, Θεέ μου. Μάρκο, την καταγγείλαμε στις αρχές, έτσι? Ναι, τι έμαθες για το μωρό? Ναι, Λαζάρο, η Μιράντα μου τηλεφώνησε ότι είναι στο διαμέρισμα του Χουλιάν. Και τι κάνει εκεί? Δεν ξέρω, μήπως... Είναι κόλπο για να μας αποσπάσει την προσοχή. Πάμε προς τα εκεί αμέσως. Αντίο. Μην ανησυχείς, αγάπη. Μην ανησυχείς, τίποτα δεν θα συμβεί. Αχ, φοβάμαι πολύ για τη ζωή της αδελφής σου. Και του μπαμπά μου. Αν η Μιράντα είναι οπλισμένη, μπορεί να το σκοτώσει. Αχ, φτάνει, σας παρακαλώ, ας μη σκεφτόμαστε το χειρότερο. Ναι, η Μπρίσα έχει δίκιο. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι τώρα. Ήρεμοι? Μα μπορεί να συμβεί κάτι φοβερό. Αχ, κύριε, κύριε, μην το επιτρέψεις. Εισάξε τις προσευχές μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε στη διάθεσή σας. Τι έγινε? Είχατε μήπως κανένα νέο από το άτομο που απήγαγε το βρέφος? Ναι, κοιτάξτε, εγώ έχω τη διεύθυνση όπου βρίσκεται. Έλα, γράψτε. Και μπορώ να σας πω πώς να πάτε εκεί. Πάμε. 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 Έλατε. Περάστε, κύριε. Πάμε. Είναι νεκρός. Η κόρη μας! Έχεις μια μαμά πολύ κακιά, μικρούλη. Πολύ κακιά. Από εκεί! Μην πλησιάζεις! Μιράντα, άσε το μωρό, σε παρακαλώ, Μιράντα. Είναι πολύ εύκολο να μου πέσει, έτσι, σχέλο, έτσι? Όχι, Μιράντα! Μιράντα! Βλέπεις τώρα τι μου έκανες, ε! Καταραμένη! Βλέπεις τι μου έκανες! Ζήτησέ μου συγγνώμη! Συγχώραμε, Μιράντα! Θα σ' ακούσω να με είχετε! Συγχώραμε, Μιράντα! Όμως σε παρακαλώ, δώσε μου πίσω την κόρη μου! Συγχώραμε! Μη με πλησιάζετε! Μη με πλησιάζετε! Μιράντα, σε παρακαλώ! Άσε το μωρό, Μιράντα! Δεν είσαι πολύ πιστικός, ανόητε! Μιράντα, σε παρακαλώ, σε είχετε μου και το Θεό! Δεν μιλάς σωστά, έτσι! Πες μου, Μιράντα! Σε ηκετεύω να με συγχωρήσεις που σου πήρα τον άντρα τη ζωή σου, πες το μου! Συγχώραμε! Πες το μου! Συγχώραμε, Μιράντα! Σε ηκετεύω να με συγχωρέσεις που σου πήρα τον άντρα τη ζωή σου! Συγχώραμε, Μιράντα! Πες μου πίσω την κόρη μου! Λυπάμαι πάρα πολύ! Αλλά δεν με έπεισες! Όχι, Μιράντα, όχι! Θα ενημερώσω την αστυνομία για τη δολοφονία. Εγώ θα ψάξω για τον Μάρκο και τη Σιέλο. Μιράντα, ηρέμησε. Σε παρακαλώ, Μιράντα. Τώρα είναι η σειρά σου, αγάπη μου. Ηκέτεψε για τη ζωή της κόρης σου, όμως έλα. Έλα, θέλω να μου το πεις στα αυτή μου, έλα. Και βέβαια, έλα. Ναι, αγάπη μου. Έλα, ηρέμησε, Μιράντα, σε παρακαλώ. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Μιράντα, δώστε μου. Δώσε μου την κόρη μου. Δώσε μου το μωρό, Μιράντα. Τι συμβαίνει? Είναι στη Μαρκίζα. Θα γυρίσω αμέσως. Εντάξει. Δώσε μου ένα τελευταίο φιλί, αγάπη μου, έλα. Θα σου δώσω το φιλί, Μιράντα. Δώστε μου το. Κυρία! Δώστε πίσω το μωρό και παραδοθείτε αμέσως. Δώσε μου το μωρό, Μιράντα. Δώσε μου. Έλα. Μάρκο! Μάρκο, δώσ' το, φύγεις. Άφησέ με, Λαζάρο. Άφησέ με, Μιράντα. Άφησέ με, Μιράντα. Άφησέ με. Άφησέ με, Μιράντα. Άφησέ με.